Λοιπόν, καλησπέρα σας. Ως Σύλλογος Συνταξιούχων Μαγνησίας Παράρτημας Χιάθου, ζητάμε από το Δημοτικό Συμβούλιο να συμβάλλει στη διεκδίκηση δίκαιων αιτημάτων που αφορούν την κάλυψη σύγχρονων αναγκών των κατοίκων του νησιού μας. Έχουμε πολλά αιτήματα. Θα μιλήσω πρώτα για την ενίσχυση του Κέντρου Υγείας. Θα θέλαμε κι εσείς από κοινού, με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, να διεκδικήσετε τις απαραίτητες προσλήψεις γιατρών και να υπάρξει επίσης μέρημνα και στήριξη στο πρόβλημα στέγασης που αντιμετωπίζουν. Έχουμε μάθει ότι έχει συμβεί να έρθει γιατρός της Κιάθου και να ζητήσει να φύγει, γιατί δεν έχει που να μείνει, δεν είχε κάποιο οίκημα. Επίσης, να επαναλειτουργήσουν το πρόγραμμα των επισκεπτών γιατρών σε τακτά διαστήματα και σε προγραμματισμένες ημερομηνίες. Πληροφορηθήκαμε από το κέντρο υγείας που είχαμε επικοινωνία ότι αυτό το πρόγραμμα έχει σταματήσει εδώ και 10 χρόνια. Καλό είναι να επανέλθουν, να ξέρουν οι κάτοικοι της Κιάθου ότι μπορεί να έρθει καρδιολόγος, παραδείγματος χάρη, ορθοπαιδικός, να μπορούν να τον επισκεφτούν, γιατί πολλοί άνθρωποι και σε περιόδους τέτοιες οικονομικής κρίσης αδυνατούν να δώσουν χρήματα για να επισκεφθούν ιδιώτες γιατρούς. Επίσης, να γίνονται προληπτικές εξετάσεις, όπως παραδείγματος χάρη μαστογραφία, PCA και πολλά άλλα, αλλά και πολλές μικροβιολογικές εξετάσεις θα γίνονται στο κέντρο υγείας, βασικές, όπως είναι εξέταση για θυροειδή, παραδείγματος χάρη. Και δεν καταλαβαίνουμε γιατί μπορεί να γίνει σε ένα απλό μικροβιολογικό ιατρείο και να μην μπορούν να γίνουν στο κέντρο υγείας, δηλαδή στο δημόσιο. Επίσης, να λειτουργήσει πάλι το οδοντιατρείο, όπως υπήρχε και παλιά. Πληροφορηθήκαμε ότι υπάρχει πλήρως εξοπλισμένο οδοντιατρείο, αλλά δεν έχει προσληφθεί οδοντίατρος. Για τα θέματα αυτά βέβαια δεν είναι υπεύθυνο, δεν μπορεί να προσλάβει ο Δήμος, αλλά μπορεί να διεκδικήσει μαζί με τους κοινωνικούς φορείς και με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Καλό είναι αυτά τα θέματα να λύνονται θεσμικά και όχι με γνωριμίες και επικοινωνίες με διάφορους βουλευτές που βγαίνουν μετά και παρακολουθούμε φεδρές καταστάσεις. Ο ένας βουλευτής να λέει όχι εγώ τον έφερα, ο άλλος να λέει τον έφερα ο άλλος. Αυτά τα θέματα είναι υποχρέωση του κράτους να τα λύσει. Επίσης, ζητάμε να λειτουργήσει και στη Σκιάθο, όπως συμβαίνει και σε πολλούς άλλους δήμους, στη Σκόπελο, να λειτουργήσει το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι. Επίσης, ζητάμε την επαναλειτουργία του ΚΑΠΗ. Ξέρουμε ότι τα ΚΑΠΗ με τη μέρημνα του κράτους έχει σταματήσει ο θεσμός αυτός, αλλά μπορεί με τη μέρημνα του Δήμου να επαναλειτουργήσει, όπως συμβαίνει και στο Βόλο και στη Σκόπελο, παραδείγματος χάρη σε κοντινούς με εμάς Δήμους. Επίσης, υπάρχουν ασθενείς που πηγαίνουν στο Βόλο για διάφορες θεραπείες, όπως είναι χημειοθεραπείες, αιμοκάθαρση. Αυτό είναι ιδιαίτερα δαπανηρό για τους κατοίκους της Κιάθου, γιατί και η μετάβαση και η διαμονή είναι δαπανηρή. Θα μπορούσε να υπάρχει μία μέρημνα γι' αυτό εκ μέρους του Δήμου, μία στήριξη. Θα μπορούσε, παραδείγματος χάρη, μια λύση έτσι που σκεφτήκαμε εμείς, με συνεννόηση με τον Διευθυντή του νοσοκομείου, να μπορούν να μένουν μέσα στο νοσοκομείο, να παραχωρείται. Υπάρχει μάλιστα και ένας ξενώνας που δεν ξέρω αν επαρκεί αυτός ο ξενώνας που έχει γίνει. Ο ξενώνας βέβαια αυτός είναι για τους συνοδούς των ασθενών. Πόσο μάλλον αν υπάρχει λοιπόν μέρημνα για τους συνοδούς των ασθενών,
πολύ περισσότερο χρειάζεται να υπάρχει μέρημνα για τους ίδιους τους ασθενείς, κυρίως από τα νησιά των Σποράδων. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν, δεν είναι τόσο δύσκολο, είναι απλά να γίνουν με μια στήριξη και μια διεκδίκηση εκ μέρους του Δήμου. Ζητάμε επίσης για την λειτουργία του Συλλόγου μας, για την καλύτερη λειτουργία, να παρακολουθεί ένας χώρος στεγασμένος για να έχουμε γραφεία. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα να συσταγαστούμε και με κάποιον άλλον σύλλογο. Και τώρα σε ένα άλλο, σε ένα τελευταίο μεγάλο θέμα, ζητάμε να διεκδικήσει ο Δήμος, να φροντίσει να δημιουργηθεί και στη Σκιάθο μια δομή για την προστασία ηλικιωμένων. Εμείς θεωρούμε ότι υπάρχει ανάγκη προστασία και των ηλικιωμένων και των αναπήρων. Βέβαια, όπως λένε οι ειδικοί, δεν μπορεί να γίνει στον ίδιο χώρο. Απλώς θέτουμε το θέμα ότι υπάρχει ανάγκη προστασίας. Βέβαια, δεν υπάρχει σύλλογος για αναπήρους, αλλά νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε αυτή την ανάγκη. Η δομή αυτή ζητάμε να είναι δημόσια για να μπορεί να λειτουργήσει, γιατί είναι μεγάλη η δαπάνη. Απλώς ο Δήμος ζητάμε να την διεκδικήσει και θα μπορούσε να παραχωρήσει ένα οικόπεδο. Εμείς και όλοι οι κάτοικοι της Σκιάθου, για αυτόν τον σκοπό είναι γνωστό ότι έχουμε κινηθεί και έχουμε συγκεντρώσει πολλές υπογραφές, εκατοντάδες, πάνω από 800, σταματήσαμε γιατί καταλάβαμε ότι δεν υπήρχε άνθρωπος που να μην κατανοεί την ανάγκη και τη λειτουργία αυτής της δομής ηλικιωμένων και της προστασίας. Και έτσι όπως δομείται, εξελίσσεται η κοινωνία, πλέον θα καταστεί μεγάλη αναγκαιότητα, απόλυτη, μια τέτοια δομή. Θα μπορούσαν να είχαν υπογράψει και όλοι οι κάτοικοι, δεν είναι θέμα αριθμού, μάλιστα τις έχω τις καταστάσεις, αν θέλετε να τις δείτε. Όλοι λοιπόν οι κάτοικοι, τουλάχιστον η συντριπτική τους πλειοψηφία, προτείνουν ότι ο καλύτερος χώρος για να γίνει αυτή η δομή είναι στο παλιό κέντρο υγείας. Καταλαβαίνουμε τους λόγους, γιατί υπάρχει ωραία θέα, είναι προσβάσιμη στον οικισμό της Σκιάθου, στη χώρα της Σκιάθου, έχει το αλσίδιο εκεί πέρα και μπορεί να προσφέρεται για περιπάτους των ηλικιωμένων κλπ. Βέβαια, εσείς αν έχετε κάποια άλλη λύση, είναι δεκτή αν έχετε κάτι άλλο υπόψη σαν χώρο. Αυτά έχουμε, τα αιτήματα. Περιμένουμε να ακούσουμε και τις δικές σας απόψεις. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, κυρία Κουρκουμπά. Ο Δήμαρχος έχει το λόγο. Να ευχαριστήσουμε το Σύλλογο των Συνταξιούχων για το ενδιαφέρον και για τις ενδιαφέρουσες προτάσεις. Να σας πω εντάχει. Καταρχάς, ό,τι αφορά τις παρεμβάσεις στο κέντρο υγείας, βεβαίως θα τις κάνουμε και με βάση του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να ενισχυθεί και να στελεχωθεί και από προσωπικό, αλλά και όπως είπατε και να λειτουργήσουν και το κέντρο υγείας. Επίσης, να σας πω ότι σε ό,τι αφορά τη φιλοξενία των γιατρών, έχουμε πάρει απόφαση φέτος από αρχές καλοκαιριού να φιλοξενήσει ο Δήμος και οδηγούς του ΕΚΑΒ, αλλά και γιατρούς για το κέντρο υγείας. Βέβαια, αυτό προϋποθέτει μια σειρά από τεκμηρίους από τη μεριά τόσο του ΕΚΑΒ ή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας, προκειμένου να αιτιολογηθεί η δαπάνη στους φιλοξενούμενους. Ποτέ δεν έγινε αυτό. Ούτε από το ΕΚΑΒ έγινε ποτέ, ούτε από το κέντρο υγείας. Ωστόσο, ο προϋπολογισμός υπάρχει και είναι ενεργός μέχρι το τέλος του χρόνου. Έχει δεσμευθεί το κονδύλι των 10.000 ευρώ, προκειμένου να διατεθεί στην κάλυψη για τη φιλοξενία των γιατρών και των οδηγών. Επίσης, να σας πω ότι αφορά την φιλοξενία που λέτε για το Βόλο των Συνοδών. Ήδη από την πρώτη χρονιά έχουμε πετύχει 100% δωρεάν μετακίνηση από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για τους οικονομικά αδυνάμους που ταξιδεύουν για λόγους υγείας. Η λίστα έχει προκύψει από το κέντρο κοινότητας.
που και αυτό είναι μια σημαντική δομή, δεν την αναφέρατε. Είναι μια πολύ σημαντική δομή. Να πούμε για άλλη μια φορά ότι ήμασταν ο μόνος Δήμος σε όλη την περιφέρεια Θεσσαλίας, μαζί με ακόμα έναν, που δεν είχε κέντρο κοινότητας. Είναι μια δομή που υποστηρίζεται στο 100% από το ΕΣΠΑ, από το ΕΣΠΑ της περιφέρειας. Κινήσαμε ξανά τη διαδικασία, άνοιξε η περιφέρεια ειδικά για μας νέα πρόσκληση, ενταχθήκαμε, λειτουργεί το κέντρο κοινότητας. Από την εκτίμηση που είχε γίνει από την περιφέρεια ήταν ότι θα έχουμε περίπου 98 με 100 εφελούμενους, τελικά έχουν ξεπεράσει τους 400 οι εφελούμενοι. Γι' αυτό και μας δόθηκε μία θέση εργασίας ακόμα, για μία ακόμα ψυχολόγο. Θα έχουμε δηλαδή τώρα δύο ψυχολόγους και μία κοινωνική λειτουργό. Γίνεται πολύ σημαντική δουλειά εκεί, θα πρέπει να ξέρετε, για τους ευάλωτους και τους οικονομικά δύναμους, αλλά και τους ηλικιωμένους. Το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι. Δυστυχώς και εκεί δεν συμμετέχει ο Δήμος μας. Είμαστε ανάμεσα στους 50 από τους 332 που δεν έχουν πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι, που και αυτό στηριζόταν από το Υπουργείο Εσωτερικών. Δεν είχε καμία επιβάρυνση ο Δήμος. Το πρόγραμμα είχε ξεκινήσει το 2015, ποτέ δεν υπέβαλε. Είχαμε κάνει επιστολές επί επιστολών και στην ΚΕΔΕ και στο Υπουργείο Εσωτερικών. Μάλιστα, είχαμε κάνει και συνάντηση με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, τον κύριο Παπαστεργίου, στον Υπουργό, τον κύριο Βορύδη, προκειμένου να ανοίξει ξανά το πρόγραμμα. Προφανώς δεν θα ανοίξει μόνο για τη Σκιάθο. Και είχαμε την υπόσχεση και τη διαβεβαίωση ότι θα γίνει αυτό. Ακόμα δεν έχει γίνει. Ωστόσο, μας ξεπερνά. Εμείς αυτό που έπρεπε να κάνουμε και θα συνεχίσουμε να πιέζουμε στην κατεύθυνση αυτή. Το κάναμε αυτό που έπρεπε να κάναμε και έτσι θα συνεχίσουμε. Σε ό,τι αφορά τώρα το γυροκομείο που λέτε, ήδη που σας είχαμε ενημερώσει και την προηγούμενη φορά, είχαμε κάνει την έρευνα το ότι έπρεπε να γίνει τα βήματα που θα έπρεπε να ακολουθήσουμε. Ξεπερνά τις δυνατότητες του Δήμου, γιατί όπως είπατε και εσείς, είναι μια δομή που οργανώνεται και υποστηρίζεται από την κυβέρνηση. Πράγματι, μπορεί να βοηθήσει ο Δήμος παραχωρώντας κάποιον χώρο ή αναλαμβάνοντας το μίσθωμα κάποιου χώρου κατάλληλου, που εκείνοι θα πούν πως πρέπει να είναι, όχι εμείς. Αναμένουμε στην περίπτωση αυτή ακόμα. Τώρα και τέλος, σε ό,τι αφορά τη φιλοξενία του Συλλόγου, να σας πω ότι έχουμε εντάξει το κτίριο της παλιάς αστυνομίας, έτσι μας είναι εκεί σαν περιγραφή, προφανώς ξέρετε που είναι, κοντά στην Εκκλησία των Τριών Ιεραρχών, το οποίο είναι σε ρηπιώδη κατάσταση. Αυτό σας λέω, ότι το έχουμε εντάξει σε ένα πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου, προκειμένου να αναστηλωθεί για 160.000 ευρώ, και στόχος είναι αυτό, να φιλοξενήσει συλλόγους και πολιτιστικές δράσεις. Όπως είχε και μια τέτοια χρήση παλιότερα, ήταν εκεί ο Σύλλογος των Ναυτικών, ήταν ο Σύλλογος Γυναικών. Δυστυχώς δεν έχει γίνει τίποτα τόσα χρόνια εκεί σε αυτό το κτίριο. Και έπρεπε να απομακρύνουμε και το Σύλλογο Γυναικών. Φιλοξενείται πια στο Μπούρτζι το βεστιάριο του Συλλόγου, και γενικότερα οι συναντήσεις τους φιλοξενούνται εδώ. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ. Ο Σύλλογος Γυναικών, να σας πω λίγο, ναι. Ο Σύλλογος Γυναικών έχει μεταφέρει το βεστιάριό του στο υπόγειο της αίθουσας εκδηλώσεων, και εκεί. Ναι, εκεί δεν είναι κατάλληλος χώρος για να φιλοξενηθείτε και εσείς. Δηλαδή δεν είναι χώρος γραφείου. Εσείς θέλετε έναν χώρο γραφείου προφανώς. Πώς είπατε? Ναι, όχι, είναι ο χώρος ακατάλληλος. Ένα λεπτό. Ο χώρος είναι ακατάλληλος να φιλοξενήσει γραφεία συλλόγου. Σας είπα, είναι το βεστιάριο του συλλόγου εκεί και το αρχείο του. Ένα άλλο σύλλογο, αυτό. Λέω. Να συστεγαστούμε με έναν άλλο σύλλογο. Πού, στον Μπούρτζ είπατε? Στον Μπούρτζ δεν υπάρχει χώρος για να συστεγαστούμε. Όχι στον Μπούρτζ, αλλού. Αλλού. Στο γενικότερα. Θα να πω ευχαριστώ. Των σύλλογων αλλιέων, παραδείγματος χάρη, που δεν υπάρχει, που δεν υφίσταται, δεν λειτουργεί, ή με το σύλλογο, ξέρω εγώ, ναυτικών, που επίσης δεν λειτουργεί. Θέλει κάποιος άλλος να τοποθετηθεί? Ο κύριος Πατσάς έχει το λόγο. Ορίστε, κυρία Κουρκούμπα. Συγγνώμη. Επειδή είπατε ότι θέλετε να διεκδικήσετε, να ζητήσετε, έχετε στο πρόγραμμά σας να διεκδικήσετε τη δομή ηλικιωμένων, δεν το απορρίψετε. Τι έχετε κατά νου, ποιο οικόπεδο να παραχωρήσετε? Όπως σας είπα, αρμόδια είναι μια υπηρεσία της περιφέρειας. Εκείνη θα μας δώσει τις οδηγίες, το πώς αυτό θα οργανωθεί σύμφωνα με τον πληθυσμό, τι χώρος πρέπει να έχει αυτός ο χώρος, η δομή αυτή για να οργανωθεί. Εκείνη θα βάλουν τις προδιαγραφές. Δεν επιλέγουμε εμείς δηλαδή το πώς θα λειτουργήσει μια τέτοια δομή. Όχι, είναι οι ειδικοί που θα αποφασίσουν πώς πρέπει να. Ακόμα και για το κέντρο κοινότητας, είχαμε σχέδια που έπρεπε να τα ακολουθήσουμε για να διαμορφώσουμε το χώρο, προκειμένου να γίνει εκεί το κέντρο κοινότητας, που δεν είναι παραπάνω από δύο γραφεία. Και πάλι όμως εκεί υπήρχε σχέδιο συγκεκριμένο και προδιαγραφές από την περιφέρεια. Ζητείτε πάντα η γνώμη του Δήμου. Ναι, αλλά εκεί πρέπει να ακολουθήσουμε τις προδιαγραφές που θα ορίσει η υπηρεσία. Όχι εμείς. Αυτό σας λέω. Ο
κύριος Πατσάς έχει το λόγο. Η κυρία Κουρκούμπα έβαλε πάρα πολύ ενδιαφέροντα θέματα επίγοντα και ορισμένα και κατεπίγοντα. Όλα που βάλατε, κυρία Κουρκούμπα. Βέβαια, τα περισσότερα, τα πρώτα πλην του γυροκομείου αφορούν κυρίως την κεντρική πολιτική σκηνή και το καταλαβαίνετε. Από εκεί και πέρα η διεκδικητικότητα του Δήμου θα πρέπει να είναι δεδομένη. Γιατί και εγώ πραγματικά σας το λέω, έχω φτάσει πολλές φορές σε σημείο να λέω τώρα μια μικροβιολογική εξέταση πρέπει να πάω στον ιδιώτη και όμως πρέπει να πάω στον ιδιώτη. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε όμως, κυρία Κουρκούμπα, για τον Νίκο Ευγυρίας ως Συμβαγές Ίδρυμα, φαντάζομαι, λέτε, το είπατε νομίζω λίγο κάτι φημισμό, ναι, okay, γυροκομείο για να το πούμε να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε, κυρία Πρόεδρε, και μέσω ημών, κύριε Δήμαρχε, είναι να πάρουμε μια απόφαση ως βούληση του Δημοτικού Συμβουλίου και να την προωθήσουμε ότι θέλουμε άπαντες ομόφωνα να γίνει μια τέτοια δομή. Αλλιώς δεν πρόκειται να ξεκινήσει τίποτα. Οπότε φέρτε στο επόμενο πινάκιο ζήτημα ποια είναι η βούληση του Δημοτικού Συμβουλίου. Θέλουμε ένα οίκο ευγυρίας ή όχι. Και από εκεί και πέρα θα προωθηθεί αρμοδίως, αλλά να προωθηθεί αρμοδίως και μετά θα δούμε που θα βρούμε οικόπεδο, αν εγκριθεί κτλ. Κτλ. Οπότε δεν έχουμε κανένα λόγο να μην πάρουμε απόφαση έστω για την διερεύνηση της βούλησης του Δημοτικού Συμβουλίου. Από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Η κυρία Κουρκούμπα το έβαλε, προτείνεται οικόπεδα. Αυτό είναι σε δεύτερο. Πολύ σωστά το είπα. Σήμερα εδώ, κύριε Πατσά, γι' αυτό ήρθε να συζητήσουμε τα θέματα. Δεν διαξιδιζόμαστε, κυρία Πρόεδρε. Όχι, αυτό φέρτε το στο επόμενο πινάκιο να ψηφίσουμε ότι θέλουμε να έχουμε οίκο ευγυρία στη Σκιάθο. Αν πραγματικά θέλουμε. Εγώ προσωπικά το θέλω. Αλλά εντάξει, εγώ μπορεί να είμαι και μονοψηφία. Ευχαριστώ πολύ. Προφανώς θέλει. Νομίζω ότι οι περισσότεροι. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει αντίρρηση. Ακόμα κι εσείς που έχετε παιδιά, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα τώρα, ένα οίκο ευγυρία νομίζω αχρίαστο να είναι, αλλά. Ευχαριστώ. Πού σωστά, κυρία Φιλάρα. Δεν έχει καμία σχέση. Λέω ρε παιδί μου, αλλά εγώ στη μάνα μου πήγα ένα από το κοινό. Κύριε Πατσά, μπορείτε να κάνετε μετά την συζήτηση με την κυρία Φιλαρέτου. Άρα λοιπόν καταλήγουμε στο ότι μπορούμε να θέσουμε στο πινάκιο το θέμα του την έκφραση βούλησης τέλος πάντων του Δήμου για την ίδρυση γυροκομείου, οπότε δεσμευόμαστε σε αυτό, κυρία Κουρκούμπα, και για τα υπόλοιπα σας απάντησε και ο Δήμαρχος. Γραφεία δεν μπορούμε να έχουμε, γραφεία το εξετάσουμε, να δούμε. Για γραφεία δεν μπορούμε να σας το απαντήσουμε τώρα, να το δούμε και να σας απαντήσουμε. Ο κύριος Κραστανδύρας έχει το λόγο. Συγκεκριμένων ενεργειών και δεσμεύσεων. Δεν συμφωνώ με το πνεύμα αυτό. Ότι δηλαδή. Κύριε Καραστατήρα, συγγνώμη, αλλά πριν από λίγο είπα ότι δεσμευόμαστε ότι θα μπει ως θέμα στο πινάκι. Εγώ μιλάω για τον τρόπο που μίλησε ο κύριος Δήμαρχος. Δεν μιλάω για αυτά που είπατε μετά. Αυτά τα οποία είπε ο κύριος Δήμαρχος είναι ένας ευγενής τρόπος προκειμένου να αποφευχθεί η άμεση ενεργοποίηση και δεσμεύσεις προκειμένου να το θέμα να πάρει κάποιο δρόμο. Αυτή είναι η άποψη δική μου. Και εύχομαι να κάνω λάθος. Εύχομαι εσείς, γιατί εδώ δεν είναι μόνο ο κύριος Δήμαρχος, εδώ είναι και το Συμβούλιο,
είναι και ο κόσμος ο οποίος μας ακούει. Το δυναμικό λοιπόν το δικό σας να μπορεί να πάρει μια άλλη πορεία στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Καραστατήρα. Κυρία Κουρκούμπα, θέλετε να πείτε κάτι άλλο? Τι να πω. Εύχομαι στο επόμενο συμβούλιο, όπως δεσμευτήκατε, να πάρθει απόφαση, να ψηφίσετε. Γιατί εγώ περίμενα ότι τώρα θα ψηφίσετε. Το βάζετε επίσημα το θέμα, τα θέματα αυτά, και θα παίρνετε επίσημα απόφαση. Ότι δεν θα συζητιόνταν έτσι στα προημηρεσίας, ότι θα έπαιρνε. Εντάξει.